τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Μάρκου Μπότσαρη πραγματοποιήθηκαν το πρωί στην Βύσανη υπογονίου, παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων. Ο θρυλικός οπλαρχηγός είχε αναπτύξει δεσμούς με το χωριό όταν από το 1813 έως το 1820 κατοικούσε στον Κακόλακο και ήταν έπαρχος Πογονίου. Η πρωτομή είναι δωρεά του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής επί Προεδρίας του αείμνηστου Μιχάλη Σέρβου και έγινε με δαπάνη της οικογένειάς του με αφορμή την συμπλήρωση των 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία. Αιωνίως ημνήμη εξομακάριστε και ήμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνίως ημνήμη εξομακάριστε και ήμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνίως ημνήμη εξομακάριστε και ήμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία ημνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Στεφάνη κατέθεσαν μεταξύ άλλων εκ μέρους της κυβέρνησης ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης, οι βουλευτές Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα και του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης, ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης, οι εκπρόσωποι της Ελλάς, των Αποστράτων και Εφέδρων Αξιωματικών, της Αδελφότητας Βυσανιωτών, της Πανηπυρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, αλλά και του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής. Την Ένωση Εφέδρων. Για την Πανηπυρωτική. Για την Πρόεδρο. Για την όμως. Και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ευεργετών, ο κύριος Ανέστος Δημητρόπουλος. Και για να τον κύριο Κώστα Καψάλη. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί από τους επισήμους που τόνισαν την προσφορά του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, αλλά και των ευεργετών της Βύσανης, με αναφορά και στον Μιχάλη Σέρβο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Η κεντρική ομιλία είχε ως θέμα την παραμονή του Μάρκου Μπότσαρη στο Πογόνι, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με νηστίσιμο πογονίσιο κέρασμα από την Αδελφότητα Βυσανιωτών και τον πρόεδρο Γρηγόρη Άρμπυρο, ο οποίος είχε και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Το Ίδρυμα Ελληνισμού και ο πρόεδρος του και ιδρυτής του πέρσι, σε αυτό εδώ κάτω από το πλάτανο,
συμφωνήσαμε να κάνουμε μια ωραία τελετή και να αποκαλύψουμε την πρωτομή του Μάρκου. Θα πει κανείς τώρα τι σχέση έχει ο Μάρκος με το πουγόν. Έχει και πολύ μεγάλη. Θα σας τα πει ο κύριος Παπανώτης, φιλόλογος, φίλος, άνθρωπος ερευνητής, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς σαν Πογονήσιος την ζωή και τη δράση του Μάρκου. Η Βύσανη τον πρωτοφιλοξένησε, ώστε να γίνει στην Εμέρσικα ο πύργος εκεί του ανακαίνιση που ανακαίνισε ο Λιπασάς. Εδώ έφερε και αρκετούς σουλιώτες, οι οποίοι υπάρχουν μέχρι σήμερα και αν ακούσατε είναι και από τους ευεργέτες του χωριού μας. Ο Μάρκος Μπότσαρης γνωρίζουμε όλοι ότι καταγόταν από οικογένεια με πολύ μεγάλη πολεμική δράση στην προεπαναστατική Ελλάδα. Εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στα σώματα των σουλιωτών μετά την παράδοση του Σουλίου και την αναγκαστική μετανάστευση της οικογένειάς του. Συνεργάστηκε με αξιωματούχους του Γαλλικού στρατού στην Κέρκυρα, ανέδειξε τις ηγητικές του ικανότητες και μετά λίγα χρόνια ο Λιπασάς το εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του Πογονίου. Συνεργάστηκε και με την Υψηλή Πύλη και με τον Αλή Πασά την περίοδο των συγκρούσεών τους με μοναδικό σκοπό την ανάκτηση των πατρογονικών εστιών των Σουλιωτών. Με την έναρξη της Επανάστασης αυτονόητο είναι ότι εντάχθηκε στον αγώνα επικεφαλής δικού του στρατεύματος με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο χωριό σας, στην όμορφη Βύσανη, σε μια πολύ σημαντική, σε μια σπουδαία πρωτοβουλία και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό. Με μια εκδήλωση να τιμήσουμε τον ήρωα Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος έζησε ένα μέρος της ζωής του στον Κακόλακο Πογονίου και έδρασε στην περιοχή του Πογονίου. Θέλω να πω ότι ο τόπος μας, η χώρα μας, είναι γεμάτη ήρωες και ευεργέτες, κύριε Πρόεδρε. Και είναι πολύ σημαντικό με εκδηλώσεις να τιμούμε και τους μεν και τους δε. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της εθνεργασίας του 1821. Διακρίθηκε και έγινε σεβαστός από τους συμπολεμιστές του, όχι μόνο για το θάρρος και τη μαχητικότητα, αλλά κυρίως για το κορυφαίο ήθος του, το οποίο ουσιαστικά το έδειξε και με τον ηρωικό θάνατό του σε δύσκολες στιγμές της Επανάστασης που πήγαινε να σβήσει η Επανάσταση. Και με τη θυσία του αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε ένα ισχυρό φιλελληνικό κίνημα. Η μνήμη λοιπόν των αγωνιστών εκείνης της εποχής ζωντανεύει μέσα από εκδηλώσεις σαν τη σημερινή και εμείς, ήσυχοι και διακριτικοί, αφουγκραζόμαστε τον αγώνα τους. Πριν λίγο κάναμε τα αποκαλυτήρια της πρωτομής του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Μάρκος Μπότσαρης χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως μία από τις πιο αγνές μορφές της ελληνικής επανάστασης και το πογόνι είναι περήφανο που στα χώματά μας έζησε και μεγαλούργησε αυτή η μεγάλη εμβληματική προσωπικότητα. Άνθρωπος με ιδεώδη και πνεύμα, ο Μάρκος Μπότσαρης έδειξε από νωρίς ότι βάζει την πατρίδα, την ελευθερία πάνω απ' όλα. Μετά την τηλεφωνία του πατέρα του, επέστρεψε στην Ήπειρο και τον Ιανουάριο του 1814 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Κακόλακο, όπου διορίστηκε αρχηγός της περιοχής από τον Αλή Πασά και έγινε τον ίδιο χρόνο έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα εδώ στη Βύση που τιμάμε τον ήρωα της Επανάστασης του 1921, τον Μάρκο Μπότσαρη. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Οκώτης, όπως αναφερθήκατε, εκπρόσωπος της οικογένειας Μιχάλη Θεοδώρα Σέρβου, που δυστυχώς οραματιστής, ο συνεργάτης, ο ευεργέτης, ο τελευταίος ευεργέτης, υπηρώτης, ο Μιχάλης ο Σέρβος, δεν βρίσκεται. Κοντά μας. Δυστυχώς ο κορονοϊός 22 Ιανουαρίου τον πήρε. Θυμάμαι την τελευταία βραδιά που συζητάγαμε, κύριε Πρόεδρε, είναι και ο Γλύπτης εδώ που έφτιαξε το έργο. Γιώργο μου λέει, θα φορτώσεις την πρωτομή του ήρωα της Επανάστασης του 21 και θα πάει να την παραδώσεις στον Πρόεδρο.
Τον ήθελε ο ίδιος ο Λίκτης προχθές, άνωστο. Εμείς οι επιρώτες είμαστε και ευεργέτες. Μπορεί ο τόπος μας να μην έχει πολύ κόσμο, αλλά εγώ θα σας πω αυτό που συνηθίζω και λέω στην Αθήνα, ότι αν από την Αθήνα φύγουμε εμείς οι επιρώτες, στην Αθήνα θα μείνει μόνο το καυσαέριο. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι σήμερα σε ένα άγαλμα βλέπουμε το πλήρωμα, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Εθνεγέρτη. Έχουμε την τεκνοτροπία του Γλύπτη, πολύ σημαντικό, αλλά κάτω-κάτω έχουμε τον Ευεργέτη, τον χορηγό του Αγάλματο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο μεγάλος ο Σέρβος, αυτός ο πρεσβευτής του ελληνισμού, ο οραματιστής, ο οποίος ενώ δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, στη Σοπική, τιμούσε την γενέθλια γη των προγόνων του, υπήρξε με τον τρόπο ζωή του ένα σύγχρονο ευεργέτη, δηλαδή η ευεργεσία είναι η καλή πράξη, έφυγε και έργο. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένο ω υπηρώτη σε ένα όμορφο χωριό τη Ηπείρου, το οποίο αντανακλά την ιστορία του, τα οποία φαίνονται σε κάθε σπίτι, θα έλεγα, η παράδοση που είναι εδώ, η εκκλησία και όλη η ιστορία, να μην μακρηγορώ με την ομιλία μας. Ο Αλίπας σας έστειλε εναντίον τους πολυάριθμο στρατό και τις πολιόρκησε για 4 μήνες. Στα μέσα Απριλίου του 1804 οι Σουλιώτες με προδοσία είδαν στο χώρο της Μονής του Σέλτσου Τουρκαλβανούς. Έδωσαν άνοιξη μάχη, πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι εχμαλωτίστηκαν. Χαρακτηριστικά από την οικογένεια του Κίτσου Μπότσαρη σκοτώθηκε ο γιος του Γιάννης και συνελήφθη σαν εχμάλωτη ο γιος του Κώστας και η θυγατέρας του Αγγελική και Δέσπο.